Ας δούμε τώρα τα γκολ από τους χθεσινούς αγώνες. Κεφαλιά του Σακελαρίδη, τα κουνάκια από τον Κόλλα. Ο Γιωβάνοβιτς κερδίζει. Θα γυρίσει την μπάλα από την άλλη πλευρά, κεφαλιά από τον Μιρτσάκη, 1-0. Μια φάση διαρκείας που κατέληξε σε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ο Έρακ μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα. Ο Μίνο αποκρούει η Σακελαρίδη στο σουτ 2-0. Ο Δανίλη Παπαδόπουλος στο πέναλτι. Με δύναμη, μπάλα στα δίχτυα. 54 λεπτό παίρνει φορά ο Φαρόη, παίρνει φωτιά και η Τούμπα. Ο Πάο προηγείται 1-0. Με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Ολλανδό. Αλεξανδρής με το τακουνάκι για τον Καραπιάλη. Ωραία προσπίθεια για τον Πάτη, θα πλασάρει και το 0-1 για τον Ολυμπιακό στο 22. Αλεξανδρής Καλατζής τελικά εκτελεί το φάουλ και το 0-2 για τον Ολυμπιακό. Ένα καταπληκτικό τέρμα με τον Κρις Καλατζή στο 31ο λεπτό της συνάντησης που κάνει δύο τα τέρματα για τους Ερυθρόλευκους. 22 λεπτά αγώνα στην επανάληψη και ο Καλατζής στο κόρνερ, Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Η κεφαλιά και το 3-0 από τον Ταμπίζα. Γρήγορα η παλιά για τον Κωστή, ευκαιρία για τον Χρήστο Κωστή. Απομακρύνει όμως σε κόρνερ ο Μιχαήλ. Ελευθερώνεται ο Μιχάλης Γκρίμπιλας για τον άλλο Μιχάλη το Λεοντιάδη. Έτοιμος για το 0-1, αλλά πάνω στον Κοπιτσί. Φοβερή ευκαιρία για τον Ιωνικό να ανοίξει το σκορ. Του Τζιάρης για τον Χρυσοστομίδη που κάνει αμέσως τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Ο Ιβάν στη γενή αιστεία 0-1. Τζεγιαρίδης για τον Μαρτσέλο που αφήνει στο Βιλανάκι. Μαρτσέλο η μπάλα, πολύ ωραία τρίπλα. Το πλασέ, εκπληκτικό γκολ. Κοβίδης και Λόντσαρ, Λόντσαρ τελικά εκτελεστής. Ο Καρκαβάνης από Γκρούι μπάλα βρίσκει στο δοκάρι και από πολύ κοντά του Τζιάρης δεν έχει κανένα πρόβλημα στη γενή αιστεία να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα. Πάντοβιτς. Ο Πάντοβιτς άλλη μια επίθεση βγάζει και τη σέντρα, η κεφαλιά και το γκολ. Κεφαλιά από τον Γιώβιτσις και γκολ. Το 1-0 για τον Εθνικό. Ο Νινιάδης που κάνει θαυμάσια παλιά για τον Πάντοβιτς. Ο Πάντοβιτς που καθυστερεί κάνει τώρα τη σέντρα, η κεφαλιά, το 2-0. Ένα ακόμη πάρα πολύ ωραίο γκολ. Εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη από τον Αναστασίου αυτή τη φορά. Καμίτσης που κάνει πολύ ωραία παλιά για τον Γιώβισης. Δεν είναι σε θέση offside, το Σέρβος θα προχωρήσει, θα πλασάρει το Ράμπουσης. Το 3-0 λοιπόν για τον Εθνικό στο 88 λεπτό. Τσαπανίδης στο πέναλτι, 1-0 για την Καβάλα στο 37 λεπτό. Κόρνερ για την Καβάλα, αποκρούν οι αμυντικοί. Ο Πεγκλής, φοβερό σου του Πεγκλίκη, η μπάλα στα δίχτυα, το 2-0 για την Καβάλα στο 45 λεπτό. Νικολαίδης παίρνει την κόντρα, σουτάρει, καταπληκτικό γκολ 3-0. Δόνης που έχει απέναντι τον Προβίδα, σε καταμέτωπο επίθεση ο Γιώργος Δόνης, μπήκε στην περιοχή, έχει αντίπαλο τον Γεωργίου και ανοίγει το σκορ. Εδώ στο Αλκαζά.